Βρισκόμαστε πρώτων πυλών, βέβαια του χειμώνα με τις ιώσεις και με όλες τις επιπλοκές που μπορεί να έχει η ίωση. Ένας λόγος παραπάνω φέτος είναι ότι έχουμε και κρούσματα, έχουμε και τον κορονοϊό, άρα πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο. Οι προφυλάξεις που είναι το κυριότερο ισχύουν όπως ίσχυαν και πέρυσι και φέτος, δηλαδή καλοπλήσιμο των χεριών, να μην συγχρονιζόμαστε και συνοστιζόμαστε σε κλειστούς χώρους, να είναι καλά αεριζόμενοι και βέβαια να φοράμε τη μάσκα για να προφυλασσόμαστε και εμείς και οι υπόλοιποι και οι γύρω μας, εάν τυχόν και κάποιος έχει εκτός από την κοινή ίωση της εποχής να έχει και τον κορονοϊό. Από φέτος δεν μπορεί ο καθένας να πάει στο φαρμακείο και να αγοράσει το εμβόλιο. Αυτό ίσχυε μέχρι πρότινος. Ναι, ίσχυε μέχρι πρότινος και δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ θέμα. Αλλά φέτος θέλουν την συνταγογράφηση από τον γιατρό και για να ελέγξουν τις ομάδες ή τον κόσμο που θα πρέπει να κάνει το εμβόλιο, για να μην ξεμείνουν και αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη δεν προβούν στον εμβολιασμό. Άρα, ο καθένας θα απευθυνθεί στο θεράποντα γιατρό του, τον οικογενειακό του γιατρό, τα παιδιά, οι γονείς στους παιδιάτρους, γιατί υπάρχουν και κατηγορίες παιδιών που πρέπει να εμβολιάζονται και θα τους συνταγογραφήσει το εμβόλιο. Κύριε Βρατζάκη, να πούμε σε ό,τι αφορά, μιας και αναφέρατε τα παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να εμβολιαστούν όλα, έτσι δεν είναι? Πρέπει μόνο τα παιδιά τα οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα? Ναι, αυτό θα το κρίνει ο παιδίατρός τους. Οι παιδιά τα οποία έχουν άσθημα, μικρά τα οποία αναγκάζονται να πάρουν αντιβίωση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή πολύ συχνά λόγω των επιπλοκών που τους προκαλούν ιώσεις. Αυτά θα τα κανονίσουν οι παιδίατροι. Θα συστήσουν οι παιδίατροι σε ποια παιδιά θα γίνουν τα εμβόλια. Οι άλλες ομάδες που είναι αυξημένου κινδύνου είναι οι έγκυες. Πάλι ο γυναικολόγος θα του συστήσει να κάνουν το εμβόλιο, θα το συνταγογραφήσει. Είναι άτομα τα οποία έχουν χρόνια αναπνευστικά καρδιολογικά προβλήματα, άτομα τα οποία λαμβάνουν ειδικές θεραπείες, άτομα δηλαδή τα οποία έχουν εξασθενημένο το ανοσοποιητικό του σύστημα. Όλα αυτά θα τα κρίνει ο οικογενειακός τους γιατρός. Θα τους συνταγογραφήσει το φάρμακο, το εμβόλιο για να το κάνουν. Και βέβαια, ναι μεν έχει ανοίξει η συνταγογράφηση, αλλά μην τρέξουν όλοι να συνταγογραφήσουν τώρα, γιατί δεν είναι ακόμα η κατάλληλη εποχή. Συνήθως, όταν αρχίσουν τα πρώτα κρύα, τότε συστήνουμε. Δεν έχει έρθει κιόλας το αντιγρυπικό πριν να πούμε στα φαρμακεία ακόμα. Αυτό θα γίνει μετά τις 10 του Οκτώβρη. Ναι, μας είπαν ότι τέλος του Σεπτέμβρη, ότι θα μπορούμε να το συνταγογραφήσουμε, αλλά βέβαια δεν εννοείται ότι δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει. Από ό,τι έχουμε δει και από το ρεπορτάζ στα φαρμακεία, ακόμα και στα φαρμακεία της ΚΟ, υπάρχουν λίστες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εγγραφτούν και να πάρουν το συγκεκριμένο εμβόλιο. Πώς κρίνετε έτσι αυτή την ανησυχία του κόσμου και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες και εκείνοι θέλουν να εμβολιαστούν φέτος? Δεν θα εμβολιαστούν όμως. Όλοι εμβολιάζονται χωρίς να υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, αν είναι άνω των 60 ετών. Άρα κάτω των 60 ετών θα πρέπει να αξιολογήσει, να εκτιμήσει τον άνθρωπο, τον ασθενή, ο θεράπων γιατρός και να αποφασίσει αν χρήζει να κάνει το εμβόλιο. Μπορεί να έχει προκύψει κάτι έκτακτο και θα πρέπει να τον καλύψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα εμβολιαστούν. Άτομα τα οποία έχουν ένα γερό νοσοποιητικό σύστημα δεν είναι απαραίτητο και ούτε συστήνεται να εμβολιάζονται με το αντιγρυπικό. Φτάνει να τηρούν και αυτοί τους κανόνες τους οποίους κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε. Κυρία Φρατζάκη, αναφερθήκατε και στο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να μην είναι εξασθενημένο αυτή την περίοδο. Τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο ισχυρό το ανοσοποιητικό, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι, είτε είναι με τη διατροφή, είτε με άσκηση, με κάποιους τρόπους που να μπορέσουμε να είμαστε πιο δυνατοί σαν οργανισμοί για να μην έχουμε και πρόβλημα? Βεβαίως και η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο, γι' αυτό συστήνουμε άφθονα λαχανικά, φρούτα, κυρίως ας έχουμε στο μυαλό μας την μεσογειακή διατροφή, την διατροφή που έκαναν οι δικοί μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες, δηλαδή τα όσπρια, το ψάρι, τα χορταρικά, φρούτα, λαχανικά, είναι πολύ σημαντικό.
Αποφυγή του αλκοόλ στο μέτρο του δυνατού βέβαια, επιτρέπεται και ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί την ημέρα σε κάθε γεύμα. Να αποφεύγουν τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν πάρα πολλά συστατικά που δεν γνωρίζουμε και πολλές φορές, τα έτοιμα δηλαδή. Τα συντηρητικά έχουν πολλά συντηρητικά. Πολλά συντηρητικά, πολλά χρώματα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχουν μέσα. Καλό είναι να διαβάζουμε τις ετικέτες και να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να το αγοράσουμε αυτό το τρόφιμο. Η άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, περπάτημα. Ακόμα ο καιρός είναι πολύ καλός για αυτούς που αγαπάνε τη θάλασσα να κολυμπάνε. Και γενικά να διατηρούμε και το σωστό βάρος, οπότε υγιεινή διατροφή. Να αποφεύγουμε τους χώρους τους κλειστούς. Να περπατάμε ή να κολυμπάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Φρατσάκη, βλέπουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις που υπενθυμίζεται ουσιαστικά στον κόσμο να τηρεί και το πόσο σημαντικό είναι να τηρεί όλα αυτά τα μέτρα προστασίας. Πάντα η πρόληψη είναι το α και το ω για κάθε ασθένεια, για να έχουμε καλή υγεία. Φυσικά και πρέπει να το υπενθυμίζουμε, ούτως ώστε να μην επαναπαύεται ο κόσμος, γιατί υπάρχουν και περίοδοι που μπορεί να είμαστε πιο ήρεμοι, να μην έχουμε τις ιώσεις έξαρση, να μην έχουμε και με την ευκαιρία του κορονοϊού, να μην υπάρχουν άτομα έτσι με εμφανή συμπτώματα. Οπότε επαναπαύονται, λίγο χαλαρώνουν και μετά αρχίζουν πάλι οι εξάρσεις και να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε. Κυρία Φρατζάκη, βλέπουμε ότι γενικότερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον ιατρικό κόσμο. Βλέπουμε ότι ακόμα και τις αντιβιώσεις που παλαιότερα τις μπορούσαμε και τις παίρναμε από το φαρμακοποιό της γειτονιάς μας, πλέον κανένας φαρμακοποιός δεν μπορεί να δώσει αντιβίωση παρά μόνο με συνταγή γιατρού. Ναι, και αυτό ήταν ένα αίτημα του ιατρικού κόσμου τα τελευταία χρόνια, για να μην πω και από παλιά, μπορεί να πηγαίνει ο καθένας και να αγοράζει το αντιβιωτικό από το φαρμακείο χωρίς να έχει την ιατρική συνταγή. Γιατί έτσι έχουν δημιουργηθεί ανθεκτικά στελέχη και όταν συμβεί κάτι σοβαρό δεν έχουμε στη φαρέτρα μας αντιβιωτικά για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το μικρόβιο. Ευτυχώς που ισχύει αυτό και θα ήθελα, σε ευχαριστώ για την ερώτηση, τον κόσμο να μην τρέχει στα φαρμακεία και φέρει σε δύσκολη θέση και το φαρμακοποιό του όταν επίμονα ζητά αντιβιωτικό. Θα πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό, να εξετάζεται και να του συστήνει το κατάλληλο φάρμακο. Μπορεί να είναι ένα απλό παυσίπονο, μπορεί να μην χρειάζεται το αντιβιωτικό, αλλά εκεί που χρειάζεται θα το πάρει με ιατρική συνταγή. Σε ό,τι αφορά την άλλη συνταγογράφηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν ακόμα και για τις εξετάσεις ισχύει αυτό και αν είναι σε εφαρμογή, αν ο κόσμος δηλαδή το γνωρίζει και αν το εφαρμόζει. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, βέβαια όσοι περνάνε από το ιατρείο τους ενημερώνω ότι μπορούν να το κάνουν. Ισχύει μόνο για τα φάρμακα, ισχύει και για τα φάρμακα και για τις εξετάσεις, αλλά οι μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι δεν έχουν ακόμα τοποθετήσει, δεν έχουν το λογισμικό αυτό το οποίο χρειάζεται για να μπορούν να εκτελούνται και τα παραπεμπτικά χωρίς να έχουν χωρίς να είναι εκτυπωμένη η συνταγή. Αυτό διευκολύνει έτσι στο να μην υπάρχει συνωστισμός και στα ιατρία. Για κάποιον ο οποίος παίρνει απλά μια συγκεκριμένη θεραπεία από τους γιατρούς. Διευκολύνει από την εξής άποψη, ότι πρώτον να διευκρινίσω ότι πρέπει να εξετάζεται ο ασθενής, έτσι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε τουλάχιστον στο νοσοκομείο, γιατί στα ιδιωτικά δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα μπορούσε να αποφεύγουμε να δίνουμε τις κόλλες α4, οπότε γίνεται και εξοικονόμηση, να το πούμε, σε υλικό και σε μελάνια. Δεν χρειάζονται και οι σφραγίδες, άρα με ένα μήνυμα που θα τους πάει στο κινητό τους μπορούν να πάνε να εκτελέσουν τη συνταγή. Πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πολύ εύκολα, απλά, ακόμα και άτομα τα οποία παρακολουθούνται από κάποιους γιατρούς εκτός ΚΟ, μπορεί να γίνει αυτή η άειλη συνταγογράφηση, να πάει το μήνυμα στο κινητό τους και να πάνε να εκτελέσουν τη συνταγή. Γιατί πολλές φορές μας έρχονται, είτε από την Αθήνα, είτε από άλλα μέρη της Ελλάδος, που χρειάζονται με συνταγογραφημένο το φάρμακο ή την εξέταση αίματος και δεν έχει, λείπει παραδείγματος χάρη η στρογγυλή σφραγίδα και δεν μπορεί να εκτελεστεί από το φαρμακείο. Οπότε η άειλη συνταγογράφηση διευκολύνει και μας τους γιατρούς, διευκολύνει και τους ασθενείς.